απόβαση των Αμερικανών στην Κρήτη. Όπου και αν κοιτάξεις τα Χανιά αυτές τις μέρες, βλέπεις παρέες από το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου George Bush, που είχε καταπλέψει στην ατοϊκή προβλήτα K14 στο Μαράθι Χανίων, εντός του κόλπου της Σούδας. Ψωνίζουν παπούτσια, ρολόγια, κοσμήματα. Από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω τι κάνουν στα υπόλοιπα μαγαζιά. Γενικά τους βλέπετε, ξοδεύουν δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται, ξοδεύουν λιγάκι, αλλά είναι ευχάριστα παιδιά. Παίρνουν αφάνη από ό,τι έχω ακούσει και παίρνουν και αξεσουάρ για τα κινητά τους τα λοιπά. Το επιβλητικό πλοίο, το οποίο μεταφέρει αεροπορική πτέρυγα και έχει πλήρωμα σχεδόν 6.000 ατόμων, έφερε αέρα ανανέωση στην πόλη των Χανίων και φυσικά στην αγορά. Οι Αμερικανοί θέλησαν να γνωρίσουν την πόλη, μπήκαν στα καταστήματα των σουβενίρ, έφαγαν σουβλάκια και γεύτηκαν την κριτική κουζίνα, έκαναν ουρές στα ATM για αναλήψεις μετρητών για τα ψώνια τους. Είναι μια καλή τόνωση για όλους, όχι μόνο για εμάς τουριστικά, γιατί υποτίθεται ότι εμείς μόνο ωφελούμαστε, αλλά και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά που έχουν σχέση με το εμπόριο. Πώς τους βλέπετε τώρα εδώ στα Σύβανα, δικαψωνίζουνε? Για μένα, επειδή έχω πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο, δεν είναι θέμα λόγω ψώνιων, έχουν και πολύ καλή συμπεριφορά, δηλαδή είναι πάντα ευγενικοί και δεν πειράζουν. Άντρες και γυναίκες, μέλη του πληρώματος του αεροπλανοφόρου George Bush, για να χαλαρώσουν, νοικιάζουν μάλιστα βίλες και δωμάτια στα Χανιά, αλλά και εκτός Χανίων. Αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε να πάνε σε κάποιες βίλες, Airbnb, αλλά και σε κάποια ξενοδοχεία εκτός πόλεως. Είναι όμως και κάποιοι άλλοι που πάνε ψηλοεκδρομές προς Κολυμπάρη μεριά και ακροτήρι στα μοναστήρια. Είναι πολύ ευγενικοί και είναι και, να το πω έτσι, κουβαρτάδες. Το George Bush ναυπηγήθηκε το 2009, έχει μήκος σχεδόν 333 μέτρα και εκτόπισμα 100.000 τόνων. Το πλήρωμά του είναι 3.500 άτομα και επιπλέον 2.500 άτομα για την υποστήριξη των αεροσκαφών που μεταφέρει, καθώς έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 85 μαχητικών αεροσκαφών, υπτάμενων ραντάρ, καθώς και ελικοπτέρων, ενώ μπορεί και αναπτύσσει ταχύτητα έως και 30 κόμβους. For us is an opportunity for our sailors to learn more about Greek, about the culture, making new relationships, and also give us a break from operations underway. It's an absolute pleasure to be here in Souda Bay, Crete. The last time I was here was 2007. I've been to Greece 7 or 8 times, and I tell you, what I've seen going down into Hania last night is the prosperity, the growth of the country, and it's absolutely phenomenal to be back here. Το θηριώδες αεροπλανοφόρο George Bush αναμένεται να παραμείνει στα Χανιά έως τις 10 Οκτωβρίου.